Μετά από πολλά χρόνια, η κυρία Αθηνά Ωνάση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι αποκλειστική η πληροφορία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται στην Ελλάδα. Μάλιστα, η Αθηνά Ωνάση, λένε οι πληροφορίες της εκπομπής μας, βρίσκεται στη Μύκονο, εδώ και κάποιες ώρες. Θα μας τα πει ο Γιάννης Μαλιαρός αναλυτικά. Και έχει έρθει με, δεν έχει έρθει με σύντροφο, έχει έρθει με μια μεγάλη παρέα. Γιάννη μου, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο, καλή σας ημέρα. Πολύ σωστά, από εχθές το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθηνά Ωνάση έφτασε στην Μύκονο. Πιο συγκεκριμένα, στις 11 η ώρα περίπου το πρωί, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Μύκονο μαζί με φίλες της. Αυτό που θέλω να σου αναφέρω είναι ότι η Χρυσή Κληρονόμος, σύμφωνα με πληροφορίες, προσπάθησε να μην γίνει αντιληπτή από κανέναν. Αυτό που μου μετέφεραν είναι ότι με ένα μαντίλι βγήκε από το αεροπλάνο με και μαντίλι, την έβαλαν σε ένα μαντίλι. Όχημα. Με ένα Μαντήλη είχε καλύψει το πρόσωπό της, τα χαρακτηριστικά της. Εχθές δεν γνωρίζουμε αν έκανε κάποια έξοδο, αν πήγε για κάποιο φαγητό με τις φίλες της. Πάντως αυτό που ξέρουμε είναι ότι η Χρυσή Κληρονόμος, Γιώργο, προσπαθεί να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν ξέρουμε τώρα το πότε θα φύγει, αλλά μετά από χρόνια μαθαίνουμε η Αθηνά Ωνάση βρίσκεται στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη Μύκονο.